Και έξω από τη Βουλή, όπου νωρίτερα έκαναν συγκέντρωση δήμαρχοι και εργαζόμενοι στους Δήμους, οι οποίοι επέδωσαν ψήφισμα στο Προεδρείο και σε εκπροσώπους κομμάτων. Η Ελένη Λαζάρου βρίσκεται εκεί. Ελένη. Αντώνη, να ξεκινήσουμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι κανονίστηκε συνάντηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τους Περιφερειάρχες. Συγκεκριμένα, το ραντεβού ορίστηκε για αύριο το πρωί στις 12 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μία σημαντική εξέλιξη. Φυσικά. Που δείχνει ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Μένει να δούμε αν θα υπάρχει και ανάλογη συνάντηση και με τους δημάρχους, οι οποίοι επίσης ζητούν να δουν τον Πρωθυπουργό. Οι δήμαρχοι, όπως είπες και εσύ, συγκεντρώθηκαν νωρίτερα εδώ στις 11.30 ώρα, λίγο πριν πάει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου στην Ολομέλεια της Βουλής. Αντιπροσωπεία τους μπήκε στη Βουλή, επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρία στο Προεδρείο της Βουλής, αλλά και σε εκπροσώπους κομμάτων της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα στη Νέα Δημοκρατία, στο Ποτάμι και στο Πασόκ, ενώ μέσα στη μέρα θα συναντηθούν και με εκπροσώπους των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Από τις δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κ. Πατούλης, φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Οι δήμαρχοι, λοιπόν, εκτιμούν θετικά τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν από τον κύριο Μάρδα και συγκεκριμένα ότι θα εξαιρεθούν από τα ταμιακά διαθέσιμα τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, καθώς επίσης ότι θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που θα απαλλάσσει από τυχόν ποινικές ευθύνες τους αιρετούς, αλλά και θα καλύπτει τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν στους Δήμους από τις τράπεζες σε περίπτωση πέναλτι για το σπάσιμο προθεσμιακών καταθέσεων. Οι δήμαρχοι βέβαια ζητούν να δουν τις δεσμεύσεις αυτές και γραπτώς, ενώ επίσης ζητούν να υπάρχει συγκεκριμένο σαφές χρονοδιάγραμμα που θα λέει μέχρι πότε θα εφαρμόζεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και πότε τα λεφτά θα επιστρέψουν στους Δήμους. Να σας πω τέλος ότι πριν από λίγο έφτασε εδώ και αντιπροσωπεία της ΠΟΕΟΤΑ, ο Λίγο Μέλης, ενώ με ξεχωριστή πορεία έφτασαν και εργαζόμενοι του Δήμου Ήλιον, οι οποίοι ήθελαν να φτάσουν εδώ με τα απορριμματοφόρα τους, αλλά κλούβες των ΜΑΤ έκλεισαν τον δρόμο, τους έκαναν μπλόκο στα δύο στην Κλαφμόνος. Γιατί ο Πύργος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με τα σκουπίδια εδώ και πολλούς μήνες. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ και να δούμε τι είπαν ορισμένοι από τους εκπροσώπους των δημάρχων, με πρώτο τον κύριο Πατούλη. Θεωρώ ότι ο διάλογος μπορεί να βοηθήσει να διορθωθεί η συνταγματική εκτροπή. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τη διαβούλευση που ξεκίνησε χθες, με την ολομέλεια που συνεχίζεται σήμερα και πιστεύουμε με τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μπορεί για εθνικούς λόγους να δώσει περαιτέρω λύσεις. Ελπίζουμε να αντιληφθούν όλοι ότι η αυτοδιοίκηση είναι εκείνη που πάντα έχει βοηθήσει την πατρίδα. Είναι εκείνη που μπορεί να βοηθήσει εκ νέου. Όμως είναι και εκείνη η οποία βάσει θεσμών που περιέχονται στο Σύνταγμα πρέπει να κρατήσει τους θεσμούς. Θεωρούμε ως πρώτη καλή διάθεση ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα δημοτικά τέλη μέσα στα διαθέσιμα τα οποία θέλουν να κρατάει η Τράπεζα Ελλάδος και συνεχίζουμε. Νομίζω η συνέχεια θα δικαιώσει όλους μας.